Έτσι που λες, Μαρία μου, περάσαμε υπέροχα. Κρίμα που δεν ήρθες. Ναι. Σήμερα όμως δεν θα μας το πάρεις, μου το υποσχέθηκες. Κοίταξε, Τζίνα. Η Μαρία, γιατί είναι γεμάτη η βαλίτσα σου? Δεν τα έφτιαξες ακόμα τα πράγματά σου? Αυτό ήθελα να σου πω. Ήθελα. Τι λέω τώρα, αφού τα τακτοποίησες, μου τα έδειξες. Γιατί έφτιαξες τη βαλίτσα σου, Μαρία? Συμβαίνει κάτι? Καλέ, αν θες να τα πας στο καθαριστήριο, υπάρχουν ειδικές σακούλες. Στην ντουλάπα. Θες να σου φέρω? Όχι, 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 Τζίνα. Δεν θέλω να τα πάω στο καθαριστήριο. Στην Ελλάδα θέλω να τα πάω. Συγγνώμη. Το αποφάσισα. Δεν αντέχω άλλο εδώ. Φεύγω για την Ελλάδα σήμερα. Σοβαρά μιλάς, Μαρία? Ναι. Έχει πτήσει για την Αθήνα σε λίγες ώρες. Έμαθα ότι έχει θέσεις. Μισό λεπτό, Μαρία. Θέλω να μου εξηγήσεις το γιατί. Γιατί... Γιατί δεν κάνω εγώ για αυτή τη δουλειά, Τζίνα. Ίσως να χρειάζεσαι κάποιον άλλο. Το τι χρειάζομαι και ποιον το αποφασίζω μόνο εγώ. Σου είπα ποτέ ότι δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά? Σε έκανα να νιώσεις ανεπαρκή. Όχι, 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 όχι. Προς Θεού, ποτέ. Απλώς το βλέπω. Δεν έχω τα προσόντα για αυτή τη δουλειά. Ήρθες, ας πούμε, στο πάρτι. Ένιωθα τελείως άχρηστη. Δεν ήξερα πού να πάω, με ποιον να μιλήσω, τι να κάνω, τίποτα. Παύρε, Μαρία μου, εγώ δεν περίμενα να γίνεις η βασίλισσα του PR μέσα σε μία μέρα. Είναι φυσικό. Χρειάζεται χρόνος για αυτή τη δουλειά. Πρέπει να εκπαιδευτείς. Δεν έχει τίποτα να κάνει αυτό με αυτό που έκανες στην Εκομόντα. Ναι, βέβαια, το ξέρω, σίγουρα, αλλά... Αλλά τι? Νομίζω ότι χρειαζόσουν μια αλλαγή στη ζωή σου και... Ναι, τη χρειαζόμουν και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θα στο χρωστώ σε όλη μου τη ζωή, Τζίνα. Όμως, είναι μια δουλειά που δεν μου ταιριάζει. Δεν ταιριάζει σε αυτό που είμαι. Και ποιος ταιριάζει σε αυτή τη δουλειά? Δεν ξέρω. Κάποιος. Κάποια σαν και σένα, ας πούμε. Ναι, κάποια που να μπορεί να χειριστεί όλον αυτόν τον κόσμο, να χειριστεί τις φωτογραφίσεις, τα πάρτι, τις δεξιώσεις, όλα αυτά. Και εσύ δεν μπορείς δηλαδή. Γιατί? Μα σου είπα και πριν, Πριντζίνα. Είναι φως φανάρι. Δεν ανήκω εγώ σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ανήκεις, Μαρία, γιατί δεν θέλεις να ανήκεις. Όλοι εδώ ήταν φιλικοί μαζί σου. Κανείς δεν σε απέρριψε. Μόνη σου αποκλείς τον εαυτό σου. Να το ξέρεις αυτό, Μαρία. Μόνη σου. Δεν έχει νόημα να το συζητάμε άλλο. Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου. Okay. Πάντως έχεις δίκιο. Δεν είσαι η Μαρία που ήξερα. Η Μαρία που ήξερε ήταν δυνατή. Δεν φοβόταν. Θα σου καλέσω ένα ταξί για το αεροδρόμιο. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ χρειάζομαι κάποιον εδώ πέρα. Τόσα βιογραφικά είχαμε στο αρχείο μας. Το ξέρω ότι είναι τελευταία στιγμή, κουκλίτσα μου, αλλά τι θέλεις να κάνω αφού η Μαρία παρτίθηκε? Έχω να οργανώσω όλα τα events μόνη μου. Και ποιος θα μείνει στο γραφείο της Αθήνας, μου λες? Λοιπόν, θα πάρεις όλες τις φίλες και όποια δεν είσαι. Στο Παρίσι τη στέλνουμε, όχι στα Τάρταρα. Λοιπόν, οκ. Πάρε μου, όταν έχεις νέα. Γεια. Ξέχασε τα γυαλιά σου πάνω στο δωμάτιο. Ευχαριστώ, Μαρία. Το ταξί σου θα έρθει σε λίγο. Συγγνώμη, αλλά έχω μερικά τηλεφωνήματα να κάνω. Ακύρωσε το ταξί, Τζίνα. Θα πας με μετρό? Καλύτερα, πιο γρήγορα θα πας. Δεν θα φύγω. Ναι, Χριστό. Ναι, σε ξαναπαίρνω. Μαρία, με δουλεύεις? Όχι. Μπορώ να καθίσω? Τζίνα, η Μαρία που ήξερες, η Μαρία η υπεύθυνη και η εργατική, είναι πίσω. Εντάξει, πέρασε μια κρίση, αλλά τώρα είναι καλά και έχει απίστευτη έρεξη για δουλειά. Και πώς θα τα καταφέρει, αφού δεν ταιριάζει σε αυτόν τον κόσμο με τα events και τις φωτογραφίσεις? Θα μάθει. Θα μάθω δηλαδή. Αρκετά με το τρίτο πρόσωπο.
και στην εκκομόντα δεν τέριαζα. Αλλά όμως τα κατάφερα και συμπέφερα λίγο στην αρχή. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τζίνα μου, χίλια συγγνώμη σου ζητάω. Δεν θα μπορούσα ποτέ να στο κάνω αυτό. Ποτέ δεν θα μπορούσα να σε αφήσω έτσι εκτεθειμένη. Εσύ πίστεψες σε μένα για κάποιο λόγο που ακόμα βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον. Και εγώ θέλω να σε βγάλω ως προπρόσωπη. Αυτή είναι η Μαρία που ξέρω και εμπιστεύομαι. Αυτή είναι, ναι, αυτή. Θα ήθελα όμως να σου ζητήσω κι άλλη μια χάρη. Επειδή εκτός από εργοδότρια, σε αισθάνομαι και φίλη μου. Είμαι. Θα ήθελα να σου μιλήσω, Τζίνα. Θέλω να στα πω όλα, να τα βγάλω από μέσα μου. Θα εξαλαφρώσεις. Ναι. Και έτσι νομίζω ότι θα νιώσω καλύτερα και θα έχω και περισσότερη όρεξη για δουλειά. Μαρία μου, σου υπόσχομαι ότι το συντομότερο δυνατό θα βρεθούμε να μιλήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε σήμερα γιατί έχουμε φωτογράφηση. Αμάν, φωτογράφηση. Λοιπόν, πιέσε ένα καφεδάκι και εγώ θα περάσω να σε πάρω. Εντάξει. Α, Τζίνα, Τζίνα. Το ταξί δεν τα ακύρωσες? Θα μας πάει στη φωτογράφηση. Μαρία, σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Χαζεύω τις κοπέλες. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να είναι έτσι τόσο άνετη στο φακό. Εγώ, όταν με βγάζουν φωτογραφίες, με πιάνει πανικός. Δουλειά τους είναι. Και αυτές, αν βλέπανε προϋπολογισμούς και επιτόκια, θα φρίκαραν. Καλά, τώρα εντάξει. Οι προϋπολογισμοί μπροστά στις πόζες είναι παιχνιδάκι. Δεν το συζητάω. Και πού να δεις και την Ευελίνα. Είναι τόσο φυσική μπροστά στο φακό. Έχει χάρισμα αυτή η κοπέλα. Ποια Ευελίνα? Παπαντονίου. Τη γνωστή Ευελίνα Παπαντονίου εννοείς? Βέβαια τη γνωστή, ξέρουμε κι άλλοι. Όχι. Είναι πολύ φίλη του Άντρέα και γι' αυτό και πήρε και μέρος στην καμπάνια του. Αχ, ωραία. Και δεν μου λες, εσύ την ξέρεις καλά? Φυσικά, έχουμε δουλέψει πολλές φορές μαζί. Ανάτη. Αχ, είναι πάρα πολύ όμορφη. Ούτε μια στιγμή να παίξω, ούτε μια στιγμή.